Γεια χαρά! Καλώς ήρθατε στο τρίτο live από το Sin City. Καλή χρονιά σε όλους, να είστε γεροί με υγεία. Σας παρουσιάζουμε το νέο μας project, ένας πίνακας, ένα αφιέρωμα που θα να κάνουμε στο Μέγα Αλέξανδρο. Τώρα αυτό είναι μια ιδέα που αναπτύχθηκε με τον καιρό. Είναι, στην ουσία θέλουμε να κάνουμε ένα κλασικό άγαλμα, μια πρωτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και να συνδυάσουμε όμως και κάποια ακραία δικά μου στοιχεία, χαρακτηριστικά με νευροκεφαλές και τα λοιπά. Όλοι ξέρουν πόσο θα γουστάρω. Και για τους φίλους μας στο εξωτερικό. Hello, welcome to third live from Sin City, Alexandria. We are broadcasting live. And we are showing you our new project. It's about a tribute to Alexander the Great. Λοιπόν, το σκεπτικό είναι να ολοκληρώσουμε το όλο αυτό περίγραμμα, το πλαίσιο, με διάφορες παραστάσεις και μέσα όταν θα φτάσουμε στο κεφάλι, θα είναι κάπως έτσι. Αφού τελειώσουμε το περίγραμμα, θα κάνουμε το κεφάλι του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην αυτή την πρωτομή. Αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μέχρι τότε. Οπότε ας ετοιμαστούμε για... Δείξε από κοντά φίλος τώρα να ετοιμαστώ λίγο. Ας ξεκινήσουμε λίγο σιγά σιγά. Είμαστε στο αριστερό μέρος του πλαισίου. Εδώ θα σχηματιστεί μια φάλαγγα. Έχω βάλει κάποια πολεμιστές, κλασική μακεδονική φάλαγγα με τις άρισες. Από την αριστερή μεριά θα είναι ένα απόσπασμα το υπηκό του Αλεξάνδρου και καλά που επελάβνει. Και στο κέντρο έχουμε φτιάξει, να φτιάξουμε τη φιγούρα του πατέρα του Αλέξανδρου, του Φιλίππου, βασιλιά Φιλίππου.
Να ευχαριστήσω και για την σημερινή βοήθεια του φίλου μου Σάκη Στόικου για την πολύτιμη συνεισφορά. Η Κατερίνα δεν μας έστειλε κανένα μήνυμα. Τώρα μπήκε. Μπορείς να διαβάζεις αν είναι φίλος. Ναι. Έχετε καλή σύνδεση, λέει. Βγαίνει καλά το βίντεο. Σε εδώ έλεγε μήνυμα τέτοιο. Δεν πώς είναι μέσα. Όχι, εδώ δείπνω. Τι θέλεις. Να πάρει ο Κατένα να πει αν θέλετε, αν έχει καλή ποιότητα το βίντεο, ή ας μας στείλει ένα μήνυμα. Πάρε το σταθερό, ναι. Σταθερό για τη μάνα. Ο Στράτος Φούλας έχει σχολιάσει, φανταστικός. Γεια Στράτο. Κατερίνα γράφει, φαίνεται λέει πολύ ωραία, αλλά δεν σας ακούμε καλά. Έχει ρυθμίσει φωνή σε αυτό. Όχι, αυτόματα είναι. Να φωνάζουμε περισσότερο. Thank you.
Ναι. Μόλις πάμε. Κάνε μια γύρω να κάνω τη σκηνή. Ξέχασα λίγο να πω για τα χρώματα που χρησιμοποιώ. Τα χρώματα που χρησιμοποιώ είναι τα χρώματα της Createx, τα AutoWare. Έτσι. Χρησιμοποιώ το διαλύτη των 4012, το High Performance. Σε διάφορες μίξεις. Η μίξη που χρησιμοποιώ για αυτό είναι μία μίξη δύο μέρη μαύρο με μία μέρη κόκκινο, με ένα μέρος κόκκινο. Και λίγο άσπρο για το πρώτο χέρι. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο χρώμα πάλι 2-1 μαύρο κόκκινο και ένα πιο σκούρο για τα πολύ βαθιές σκιές. Ενώ για τα highlights θα χρησιμοποιήσουμε, επειδή είναι canvas το υλικό που δουλεύουμε πάνω, θα χρησιμοποιήσουμε erasers, σβίστρες και κάποιο scratching με το λεπιδάκι.
πώς φαίνεται, φίλος? Είναι ωραία, αλλά μάλλον επειδή έχουμε zoom και λόγω της σύνδεσης, εκεί που χάνεται η εικόνα και δεν ακούω μέσα καθόλου. Καθόλου δεν ακούει τίποτα? Εγώ δεν ακούω. Αλλά μου συνεχίζει να φαίνεται. Ζωγραφίζουμε, δεν παίζουμε μουσική. Ναι. Τελικά με το παλιό τάμπλετ. Δεν ήταν παλιό τάμπλετ. Α, όχι, με το δικό σου το είχαμε κάνει. Το τάμπλετ, ναι. Ήταν ωραίο, ναι. Για να καθαρίσω λίγο να βράσω. Αυτά που ακούγονται τι είναι? Φίλος. Δεν ξέρω. Μήπως άτομα που μπαίνουν. Πολλά like, αλλά δεν βλέπω αριθμό. Λόγω κινητό, ε. Δεν ξέρω. Με άλλη έκδοση. Εντάξει, δεν έτσι. Απλά ένας φίλος να γράφει τίποτα εντός. Νομίζω δεν το απαντάμε. Μπορώ να συνδεθώ μέσα, αλλά θα πέσει τέτοια. Κοίτα τη σύνδεση, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όχι, ναι. Δεν πειράζει. Κάθε νέο μήνυμα δεν το εμφανίζει σαν από κάτω, καινούργιο. Μήνυματα, ναι. Όταν έρθει ένα μήνυμα, δεν το εμφανίζει. Ναι, μέχρι στιγμής έχουμε δύο. Ωραία. Όχι, ρε παιδί, να μην απαντήσει. Αλλά like συνέχεια. Δεν γράψει κανένας και νομίζω ότι δεν μιλάμε. Sorry για τα τεχνικά προβλήματα. Είναι πρώτη φορά δοκιμάζουμε λίγο να βγούμε με κινητό στην ουσία, οπότε πειραματιζόμαστε κι εμείς.
Hello, Uwe. Uwe Dofer. Εντάξει, πες το στην τύχη μου.
Διάλειμμα. Ατύχημα κατά το live. Πώς λένε, αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Thank you.
Δεν ξανασχολιάσαμε για ήχο, ε. Ακουγόμαστε. Όχι, δεν έγραψε κανείς κάτι. Ελπίζω να βγαίνει ο ήχος. Αν είναι κάποιος φίλος, ας μας πει.
Εσύ να της φαίνεται εντάξει φίλος. Ναι. Εντάξει, σήμερα διάφορα τεχνικά προβλήματα, ελπίζουμε να βγει και καλό. Λοιπόν, φίλος, να κλείσουμε κάπου. Κάπου εδώ να κλείσουμε. Ελπίζω παρόλα τα προβλήματα να μπόρεσε να βγει και αυτό που θέλαμε, να σας δείξουμε ένα κομμάτι της δουλειάς του project που ετοιμάζουμε. Κάναμε μια μικρή πρόοδο λίγο εδώ. Θα συνεχίσουμε αφού τελειώσει όλο αυτό με το υπηκό και θα τελειώσουμε με το κέντρο που έχουμε το κεφάλι του Φιλίππου. Αφού τελειώσει όλο το πλαίσιο, μια μικρή γεύση πώς θα γίνει, θα κάνουμε αυτή την πρωτομή του Αλεξάνδρου, το οποίο βέβαια αργεί αρκετά από ό,τι βλέπω, αλλά δεν μας βιάζει κανένας. Να σε ευχαριστήσω όλους, συγγνώμη για τα προβλήματα, για ό,τι προέκυψε, και τα λέμε ξανά μαζί στο επόμενο live. Γεια χαρά!